Καλησπέρα. Εδώ έχουμε ένα σύντομο βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το blog με το κουμπί της προγραφής από κάτω. Το site που χρησιμοποιώ εγώ είναι το wordpress.com, μόνο αυτό ξέρω. Υπάρχει το Weebly και το Blogspot που κάποιοι τα προτιμάνε, όπως και να έχει δεν τα ξέρω, μόνο αυτό ξέρω, οπότε και αυτό θα κάνω το παράδειγμα. Πηγαίνουμε wordpress.com και από τη στιγμή που δεν έχουμε λογαριασμό, κάνουμε κλικ εδώ που λέει Get Started. Μας ζητάει να βάλουμε τα στοιχεία μας, ας πούμε να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό. Οπότε βάζουμε το email μας. Διαλέγουμε ένα username. Και διαλέγουμε το basic, επειδή δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Οπότε κατεβαίνουμε κάτω και κάνουμε κλικ στο sign up. Και μας ζητάει να πάμε στο email μας, να τσεκάρουμε για να ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό μας, να κάνουμε activate το account. Οπότε πηγαίνουμε. Και βλέπουμε ότι μας έχει έρθει ένα email από το WordPress. Κάνουμε κλικ στο email και μετά κάνουμε κλικ στο activate blog. Και προωθούμαστε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, στο λογαριασμό που μόλις ανοίξαμε στο WordPress. Κάνουμε κλικ στο My Blogs πάνω και κάνουμε κλικ στο Blog Admin. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αλλάξουμε την εμφάνιση. Αυτό το κάνουμε ακουμπώντας τον cursor στο Appearance και κάνοντας κλικ στο Themes. Και έχουμε εδώ πέρα μια μεγάλη επιλογή ανάλογα με τι νομίζουμε ότι ταιριάζει σε αυτό που έχουμε εμείς. Κάποια όταν λέει Premium πρέπει να πληρώσουμε, όσα δεν γράφουν Premium είναι δωρεάν. Οπότε, ανάλογα με το θέμα που θέλουμε να βάλουμε ή το γούστο μας, ό,τι θεωρούμε εμείς σωστό, έχει εδώ διάφορες επιλογές. Δεν περιμένω τώρα να κατέβουν όλες. Διαλέγω αυτή, ας πούμε, ότι όχι αυτή είναι πληρωμένη. Αυτή εδώ διαλέγουμε. Κάνουμε ένα live preview πρώτα, θα δούμε πώς είναι. Οκ, θεωρούμε ότι μας αρέσει και κάνουμε Save and Activate κάτω δεξιά. Οπότε τώρα το σώσαμε, είναι αυτή η εικόνα του blog μας. Και κάνουμε δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέο παράθυρο. Λοιπόν, και γράφει μετά εδώ πέρα, είσαι έτοιμος, ready to publish your first post, είσαι έτοιμος να δημοσιεύσεις το πρώτο post σου. Κάνε κλικ εδώ και να ξεκινήσεις. Οπότε ουσιαστικά εμείς τώρα τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει ένα blog, το οποίο έχει και αυτή εδώ την εικονίτσα που κάνει αυτό το πράγμα πάνω. Αλλά πρακτικά εμείς το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι σε όλο αυτό το blog να βάλουμε μόνο ένα post, το βίντεο, και από κάτω το κουμπί της προγραφής. Οπότε αυτό πάμε να κάνουμε τώρα, τώρα που φτιάξαμε αυτό το blog. Οπότε κάνουμε κλικ στο Get Started Here. Και σε αυτή τη σελίδα ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε το post. Αν θέλουμε βάζουμε τίτλο, αν δεν θέλουμε δεν βάζουμε. Βάζουμε μια τελεία πάνω, ας πούμε. Και το πρώτο που θέλουμε να βάλουμε είναι το βίντεο. Για να βάλουμε βίντεο κάνουμε κλικ εδώ που λέει Add Media. Και έχει εδώ διάφορες επιλογές. Όταν μιλάμε για βίντεο από το YouTube, που πάντα εμείς βάζουμε βίντεο από το YouTube, κάνουμε κλικ εδώ που λέει Insert from URL. Και μετά το μόνο που κάνουμε είναι πηγαίνουμε στο YouTube να βρούμε το βίντεο. Οπότε βρίσκουμε ένα βίντεο από το YouTube που θέλουμε και κάνουμε ένα κλικ στη διεύθυνση, ούτως ώστε να γίνει όλη μπλε, και πατάμε δεξί κλικ και αντιγραφή. Οπότε τώρα έχουμε αντιγράψει αυτή εδώ τη διεύθυνση. Πηγαίνουμε στο WordPress και κάνουμε paste, δεξί κλικ δηλαδή και paste και επικόλυση, τη διεύθυνση. Προσέχουμε να μην έχει το HTTP, να μην το έχει δύο φορές γιατί δεν θα δουλέψει. Και τίτλο πάλι δεν βάζουμε, βάζουμε μια τελεία. Και κάτω δεξιά γράφει Insert into Post. Οπότε αυτό εδώ τώρα, που φαίνεται σαν απλά γράμματα, όταν θα κάνουμε Publish, θα φαίνεται το βίντεο. Συγκεκριμένα, πάνω δεξιά θα πατήσουμε Preview για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει και θα ανοίξει μια σελίδα που μας δείχνει πώς είναι μετά τις αλλαγές που κάναμε το βίντεο μας. Οπότε το έχει βάλει το βίντεο. Τώρα το μόνο που λείπει είναι κάτω από εδώ να έχει αυτό το κουμπί της προγραφής. Ούτως ώστε όταν το βλέπει ο άλλος, στο τέλος του βίντεο πάντα λέμε κάνε κάτω δεξιά κλικ
ούτως ώστε να μπορεί να κάνει αυτό το κλικ. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε κάνει καλή δουλειά, βλέπουμε. Για να βάλουμε το κουμπί της προγραφής, τι κάνουμε? Κατεβάζουμε τον cursor κάτω και πάλι κάνουμε κλικ στο Add Media. Και δεν βάζουμε όμως From URL, βάζουμε να κάνουμε Insert Media από τον υπολογιστή μας. Να κάνουμε upload φάκελο. Πρώτα όμως να δούμε πού θα βρούμε τη φωτογραφία της προγραφής. Θα πάμε στο site μας, θα πάμε στο site μας στο worldofdreams.com και θα κάνουμε κλικ εδώ που λέει τρόπος προώθησης Internet Marketing. Πάνω-πάνω έχω βάλει τη φωτογραφία της προγραφής. Οπότε τι κάνουμε? Κάνουμε αποθήκευση ως, κάνουμε, δεν το κάνω τώρα, αποθήκευση ως και το αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας. Και μετά, το έχω αποθηκεύσει ήδη εγώ στο desktop μου. Και μετά τι κάνουμε, ερχόμαστε στο Insert Media Upload Files και κάνουμε Select Files αφού ήδη το έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας. Οπότε πάω εγώ τώρα στην επιφάνεια εργασίας, πληκτρολογώ τη διεύθυνση που έχω βάλει, προεγγραφή και πατάμε άνοιγμα. Και προσοχή τώρα, εδώ τώρα δεξιά, το βλέπουμε εδώ πέρα, εδώ δεξιά μας ρωτάει Link to, δηλαδή όταν κάποιος κάνει κλικ απάνω του, τι θα γίνεται. Εμείς εκεί βάζουμε custom URL, δηλαδή να διαλέξουμε εμείς που θα πηγαίνει όταν κάνουμε κλικ απάνω του. Και μας ρωτάει μετά από κάτω ποιο URL να βάλουμε. Εκεί πέρα εμείς πάμε στο back office μας, πάμε στο back office μας και κάνουμε κλικ εδώ που λέει My Style for Website Addresses. Και ανοίγουν οι σελίδες που έχουμε. Η πρώτη σελίδα είναι το My Main Page, την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ. Το τονίζω αυτό, ότι δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ, γιατί δεν έχει επιλογή στον υποψήφιο να βάλει τα στοιχεία του. Εμείς, αυτή που χρησιμοποιούμε πάντα, είναι η Capture Page 1. Οπότε πάλι πατάμε το αριστερό κουμπί του mouse και σέρνουμε το ξάκι, το χεράκι πάνω από τη διεύθυνση και κάνουμε δεξί κλικ και αντιγραφή. Οπότε έχουμε αντιγράψει αυτή εδώ τη διεύθυνση. Πηγαίνουμε στο WordPress, στο blog που φτιάχνουμε, εκεί που έχουμε διαλέξει το custom URL και του λέμε όταν κάποιος κάνει το κλικ στο κουμπί της προγραφής θα τον στέλνεις εδώ πέρα και κάνουμε μετά κάτω δεξιά κλικ εδώ που λέει Insert into Post. Οπότε κάτω από το βίντεο υπάρχει το κουμπί της προγραφής. Πάμε για να φαίνεται ωραίο για να είναι στο κέντρο. Κάνουμε κλικ στο κουμπί της προγραφής και πατάμε αυτό εδώ για να ευθυγραμμιστεί. Άσχετα με ήταν η παρενθέση εδώ και αυτό εδώ ουσιαστικά στη μέση της σελίδας τώρα. Και για να βεβαιωθούμε ότι είναι όλο OK, πατάμε πάλι κλικ στο preview. Και κατεβαίνουμε να δούμε τι φτιάξαμε. Και είμαστε μια χαρά. Εδώ πέρα τώρα, όταν κάποιος κάνει κλικ στο προεγγραφή, ουσιαστικά του βγαίνει η δικιά μου σελίδα, σε εσάς θα βγαίνει η δικιά σας σελίδα. Οπότε αφού βεβαιωθούμε ότι είναι όλο OK, αυτό που κάνουμε είναι ότι ερχόμαστε εδώ πέρα και αντί να πατήσουμε preview, πατάμε publish. Και μας λέει ότι έχουμε κάνει publish ένα post. Η διεύθυνση στην οποία το blog μας είναι αυτό που διαλέξαμε στην αρχή. Δηλαδή είναι αυτό που μας είχε ρωτήσει στην blog που βάλα εγώ αυτό το τυχαίο παράδειγμα blog.wordpress.com. Οπότε ακόμα και αν κλείσουν αυτές οι σελίδες και πάμε και ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο, σε όποιον στέλνουμε το παράδειγμα blog, το δικό σας όνομα, username, ό,τι θέλετε εσείς, .wordpress.com και κάνει κλικ, θα του εμφανίζεται αυτό εδώ που έχουμε διαλέξει εμείς. Αν κάποια στιγμή θελήσουμε να το αλλάξουμε, πατάμε edit, αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο testimonial ή κάτι τέτοιο, και μπορούμε να κάνουμε, ας μην το μπλέξουμε τώρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε edit και μπορούμε μάλιστα και να αλλάξουμε και την εξωτερική του εμφάνιση. Δηλαδή, καλά, ας κάνουμε ένα παράδειγμα, αν κάνουμε κλικ στο edit, μπορούμε να έρθουμε να πάμε στο Appearance, να κάνουμε κλικ στο Themes, να αποφασίσουμε ότι αυτό τελικά δεν μας αρέσει, ότι είναι μεγάλη εικόνα, που εμένα δεν μου αρέσει αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη εικόνα και δεν φαίνεται το βίντεο κατευθείαν, να διαλέξουμε κάτι πολύ πιο απλό, αυτό εδώ ας πούμε, να κάνουμε κατευθείαν Activate, να το ενεργοποιήσουμε δηλαδή, έτσι, και αμέσως το blog μας έχει αλλάξει, και αν πάμε και πάμε πάλι στο παράδειγμα.wordpress.com, έχει αλλάξει η εικόνα και είναι κάπως έτσι. Και διαλέγουμε εμείς τι θέλουμε τέλος πάντων. Δηλαδή δεν χρειάζεται όταν αλλάζουμε την εμφάνιση, δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε όλη τη δουλειά από την αρχή. Απλώς αλλάζουμε την εμφάνιση και έχουμε εδώ το βίντεο
το οποίο αρχίζει να παίζει και το κουμπί της υπεργραφής από κάτω, το συνδεδεμένο με τη σελίδα μας.